πέστε μας την εμπειρία σας από την περιοχή. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχουν συμμορίες, δηλαδή μαφίες στην ουσία, οι οποίες διακινούν ναρκωτικά στην περιοχή και λιμένονται την περιοχή, διώχνουν τον κόσμο, κάνουν επιθέσεις σε γυναίκες, κάνουν διαρρήξεις, πάνε καθημερινά αμάξ και πάρα πολλά και απειλούν τους κατοίκους. Και η αστυνομία τι κάνει? Η αστυνομία στείνει μπλόκα σε λάθος σημεία. Κυνηγάει τους αντιεξουσιαστές και αφήνει την παραβατικότητα να οργιάζει. Για ποιο λόγο θεωρείτε το αφήνει την παραβατικότητα? Δεν γνωρίζω τι σχέδιο υπάρχει. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι βλέπω μια υποβάθμιση των εξαρχείων και γενικότερα όλης της περιοχής του κέντρου με απότερους σκοπούς να φύγουν οι κάτοικοι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κάνουμε συνέχεια, να ζητάμε βοήθεια και να μας λένε ότι να μην μένετε στα εξάρχεια. Να φύγετε από τα εξάρχεια. Τι δουλειά έχετε εσείς στα εξάρχεια? Εμείς τα εξάρχεια τα αγαπάμε και θα παραμείνουμε εδώ πέρα με οποιοδήποτε κόστος. Αλλά θέλουμε μια πιο ανθρώπινη ζωή. Οι καταστηματάρχες, γιατί μιλάνε και για τους επαγγελματίες και λοιπά, κάνουν κάτι για αυτούς? Οι καταστηματάρχες έχουν μεγάλη... Καταρχήν η αγορά έχει πέσει πάρα πολύ, η κίνηση έχει πέσει. Όταν έρχεσαι εδώ πέρα μια επίσκεψη δηλαδή και σου πάνε το αμάξι, αυτό σίγουρα θα το διαδώσεις και είναι μια πληγή για την επιχειρηματικότητα της γειτονιάς. Είναι γεγονός ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή μία με τις δημιουργίες μέσα στα μαγαζιά, μία με τις οποιασδήποτε παραβατικότητες, τώρα με τα σπασίματα και των συμμοριών, αυτά εδώ πέρα είναι πληγή για την περιοχή μας. Δηλαδή η παρουσία 10 δημιουργιών καθημερινά στα εξάρια να έχει βοηθήσει? Δεν ανακατεύονται με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Ο σκοπός τους είναι, ο απότερος σκοπός τους είναι να τα βάλουν με τους αντιξουσιαστές. Και όχι με την παραβατικότητα. Και όχι με την παραβατικότητα. Δεν είναι αυτό που ζητάμε εμείς. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει ανθρώπινη γειτονιά, βιώσιμη δηλαδή.